Γεια σα, είμαι ο Μάρκο και σα καλωσορίζω στο κανάλι μου. Στο συγκεκριμένο βίντεο θα ασχοληθούμε με τη χειραγώγηση και επειδή θα εκφράσω προσωπικέ γνώμες και απόψει, θα ήθελα τα σχόλιά σα από κάτω. Επίση, αν σα αρέσει το βίντεο, κάντε like, κοινοποίηση και φυσικά εγγραφή στο κανάλι. Πάμε να ξεκινήσουμε είμαι σίγουρο ότι όλοι από εμά έχουμε τύχει να διαπληκτιστούμε με τρίτου ή να κρίνουμε κάποιε καταστάσει. Π.χ. τώρα που είναι για επίκαιρο, προχωράμε στον δρόμο και βλέπουμε κάποιον να φοράει μάσκα και λέμε Α, το πρόβατο πάει και φοράει μάσκα. Ή ότι αντιστοίχω ότι δεν φοράει κάποιο μάσκα. Α, έτσι, είναι έτσι αλλιώ δεν φοράει η μάσκα. Στα μέσα δικτύωση τα ίδια, ο Δίνα, ο Μπίξε πήγε, το έκανε, δεν το έκανε, έκανε, δεν έκανε κτλ. κτλ. Θα μου πει, αυτό είναι διχασμό. Σίγουρα είναι διχασμό. Είναι διχασμός ο οποίος πάντα υπήρχε και προφανώς θα συνεχίσει να υπάρχει. Το θέμα όμως είναι ότι ε, όταν θέλουμε εμείς να διολογήσουμε τον εαυτό μας σε μια κατάσταση, ε, κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, όταν θέλω πούμε, να ζητήσω συγγνώμη σε ένα φίλο μου, που του μίλησε άσχημα, του λέω φίλε μου, συγγνώμη, σου μίλησε άσχημα, γιατί ήμουν εκνευρισμένο, π.χ. ή ότι έκανα κάτι λάθο, γιατί πίστευα ότι θα γίνει καλύτερα με τον άλλο τρόπο, λέμε. Λοιπόν, αυτό το γιατί λοιπόν δεν το βάζουμε μπροστά στου ανθρώπου που Διαπληκτιζόμαστε στι καταστάσει που είναι να κρίνουμε. Δεν λέμε εκείνη τη στιγμή γιατί αυτό ο άνθρωπο αντέδρασε έτσι, γιατί έγινε αυτό, γιατί έγινε εκείνο. Και δεν λέμε να τον πιάσουμε τον άλλον, να τον βάλουμε σε ένα καραπέ, να αρχίσει ψυχανάλυση, ε, στυλ, τι έκανε τα παιδικά σου χρόνια κτλ, κτλ. Απλά να βάλουμε ένα γιατί, το οποίο ίσω, ε, αν το βάλουμε, βάλουμε και τον εαυτό μα στη θέση του και δούμε ότι μπορεί να υπήρξε και δικιά μα αντίστοιχη περίπτωση που αντιδράσαμε έτσι ή κάναμε το αντίστοιχο θέμα. Θα μου πει που κολλάνε όλα αυτά. Βεβαίω κολλάνε. Γιατί ο κάθε άνθρωπο αντιδράει και συμπεριφέρεται ανάλογα με τα ερεθίσματα που έχει. Όλα τα ερεθίσματα, όλε οι παραστάσει, όλα όσα έχουν καταχωρηθεί στο μη συνειδητό του, δημορφώνουν και είτε το χαρακτήρα του είτε τι αντιδράσει του. Εδώ λοιπόν έρχεται και το ζήτημα τη χειραγώγηση. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι χειραγώγηση. Ποια είναι η επίσημη ας πούμε, ορολογία Λέει, η συνειδητή ειδική προσπάθεια κάποιου να επηρεάσει ή να διαχειριστεί έξυπνα ή ύπουλα τον συνάνθρωπό του με επιδέξιο τρόπο. Επίσης υπάρχει και η ψυχολογική χειραγώγηση που είναι ένα είδος κοινωνικής επιρροής που αποσκοπεί στην αλλαγή της συμπεριφορά ή της αντίληψης των άλλων μέσω υβριστικών, παραπλανητικών ή ύπουλων τακτικών. Μάλιστα, ε, ναι, αυτό το ξέρουμε. Χειραγώγηση υπάρχει. Και ένας από τους μεγαλύτερους εκπροσώπους, ας πούμε, αν είναι δόκιμο αυτό που λέω, τη χειραγώγηση, είναι η τηλεόραση. Βέβαια, θα πει βέβαια, διαφημίσει, ειδήσει κτλ. Πολύ ωραία. Αφού όλοι το καταλαβαίνουμε, γιατί δεν το βάζουμε λίγο συνειδητά στην αντίληψή μα όταν πάει να μα γίνει μια χειραγώγηση. Όταν ακούμε, α πούμε, όταν βλέπουμε μια διαφήμιση και πάει να μα χειραγωγήσει, ή βλέπουμε μια είδηση στην τηλεόραση, ή βλέπουμε κάτι το οποίο. ή μια κατάσταση κάπου, με κάποιον άνθρωπο ο οποίο μπορεί να, είναι, ε, να θέλει να μα χειραγωγήσει. Γιατί δεν το βάζουμε συνειδητά να καταλάβουμε ότι εκείνη τη στιγμή, όπα, εδώ πάει να μα χειραγωγήσει. Ή αντιστοίχω, όταν πάμε να αντιδράσουμε σε, κάποια, σε κάτι, σε οτιδήποτε, να πούμε, όπα, αυτή η αντιστοιχω οταν παμε να αντιδρασουμε σε σε κατι σε οτιδηποτε να πουμε οπα αυτη η αντιδραση που μου βγαίνει είναι απόρρια χειραγώγηση. Δηλαδή ερεθισμάτων που έχω μέσα μου. Συνειδητότητα. Και μια που μιλάμε λοιπόν για την τηλεόραση, ε, θα το συνθέσω, θα σας δείξω τώρα πώς. Εκεί που έψαχνα λοιπόν για να βρω να εμπλουτίσω λίγο το λόγο μου για το συγκεκριμένο βίντεο, έπεσα πάνω σε ένα ωραίο άρθρο, το οποίο ε, μου χτύπησε κάποια καμπανάκια, γιατί το συνδυάσα με τις καταστάσεις που ζούμε σήμερα, το τι ακούγεται και όλη αυτή η κατάσταση. Αν το συνδυάσετε και εσείς με την καθημερινότητα και την, την τελευταία εξελίξει δηλαδή, της που έχουμε, θα καταλάβετε και εσείς τι θα βλέπω. Εννέα πράγματα λοιπόν που πρέπει να προσέξουμε. Είναι εδώ πέρα λοιπόν μια, μια θεραπεύτρια, η οποία λέει τι κάνει ο άνθρωπο που χειραγωγεί, που θέλει να, χωρε... να χειραγωγήσει κάποιον. Προσπαθείτε κατά κάποιο τρόπο να τον ξεγελάσετε, αυτό που θέλετε να χειραγωγήσετε δηλαδή, για να συμπεριφερθεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Είτε πρόκειται να σα δώσει κάτι, είτε να κάνει κάτι για εσά. Χωρί όμω να το πείτε ευθέω, αλλά προσπαθώντα αντιθέτω να τον οθήσετε να το κάνει χωρί να το ξέρει. Τώρα δεν ξέρω πόσα καμπανάκια μπορεί να σα χτυπήσανε με όλα αυτά, αν συνδυάσετε τι καταστάσει. Όμω δεν θέλω να το συνδυάσετε με ένα συγκεκριμένο άτομο, θέλω να το, συνδυάσετε με όλη την κατάσταση, δηλαδή με τα πάντα. Γιατί και στο εξωτερικό τα ίδια γίνονται. Προχωράμε και θα καταλάβετε ακόμα περισσότερο. Εννέα τρόποι με του οποίου λοιπόν μπορεί να είναι κάποιο χειριστικό χωρί να το συνειδητοποιεί ή και να το συνειδητοποιεί τελείω συνειδητά. Θα κάνει τα πάντα για να πετύχει το δικό του σκοπό. Δυσκολεύεται να εκφράσει άμεσα τι ανάγκε του. Κάνει προβολέ στου άλλου, λέει ψέματα. Τιν -τιν. Κάνει ανθρώπου να αισθάνονται ένοχοι. Θυμηθείτε τι μα λέγανε περί παππούδων, γιαγιάδων, θείων, θείε κτλ. Δεν κρατάει τι υποσχέσει του. Τι να πω τώρα για. Τι... Το βλέπουμε καθημερινά. Επιχείρηση ελευθερία. Τι να πω. Κάνει όμορφε χειρονομίε περιμένοντα ανταλλάγματα. Ε, 150 ευρώ, δωρεάν μεγαμπάιτ κτλ. Μην πάει το μυαλό σα, ξαναλέω, δεν είναι συγκεκριμένο άνθρωπο. Είναι όλη η κατάσταση. Παντού είναι αυτό. Τιμωρεί λοιπόν του ανθρώπου όταν δεν γίνει το δικό του. Α ναι, τώρα άνω των 60, υγειονομική, ε, είναι υπερβολικά πιστικό. Όλοι οι δικοί δεν βγαίνουν και μα λένε, εγώ θα σα πω, εμεί, μόνο εμά ακούσετε. Κανέναν άλλον, τίποτα άλλο. Μπορείτε λοιπόν να γυρίσετε και να μου πείτε ότι εντάξει, σύμπτωση, αυτό τώρα δεν έχει. Δυστυχώ όμω η χειραγώγηση είναι παντού και είναι πάρα πολύ καιρό. Χρόνια. Ε, δεν θα ξεχάσω το 89-90 που ξεκίνησε η δυτική τηλεόραση, γιατί τα έχω και εγώ τα χρονάκια μου, το ξέρω Θεό. Λοιπόν, όπου στα τότε σύριαλ, από τότε που ξεκινήσανε, σχεδόν σε κάθε σύριαλ υπήρχε μέσα και ένα ομοφυλόφιλο. Δεν έχω κάτι με του ομοφυλόφιλου. Ε, Άλλωστε, όλοι οι φίλοι μου και με λένε, επομένω δεν έχω κανένα πρόβλημα. Καλά, να οι άνθρωποι, δεν έχω κανένα θέμα. Όμω, μέχρι εκείνο το διάστημα και για κάποια χρόνια μετά, το ομοφιλόφιλο. Ήταν πολύ μεγάλο ταμπού για την κοινωνία. Έτσι λοιπόν βάλανε σε κάθε σύρια σχεδόν έναν ομοφιλόφιλο, ούτω ώστε να ξεκινήσει και να μα φαίνεται φυσιολογικό. Δεν θα κρίνω αν είναι φυσιολογικό ή όχι, το είπα, απλά το λέω με τα τότε δεδομένα. Τότε δεν το θεωρούσαμε φυσιολογικό και σιγά σιγά ο κόσμο άρχισε να εξοικειώνεται. Γιατί? Γιατί, του βάλανε ένα, έναν ένα ομοφιλόφιλο μέσα να, το, να είναι πιο εξοικειωμένοι. Ε, και τώρα φτάσαμε στο σλοάκι, Gay Parade, gate Parade κτλ, τα, λοιπά, και τα, λοιπά, και τα λοιπά. Σε όλα υπάρχει χειραγώγηση, στα πάντα. Από τον εγωισμό μας μέχρι στο τι θα φάμε. Μην πω βάλω άλλο παράδειγμα. Ε, η διαφήμιση γνωστή με την... Ε, εντάξει, δεν θέλει από μένα να κάνει διαφήμιση, δεν περιμένει από μένα, εννοείται. Η Coca-Cola που έλεγε Coca-Cola πάει με όλα, ένα παλιό σλόγγαν. Και μετά ότι τώρα δώστε ένα μπουκαλάκι τέτοιο σε αυτόν που αγαπάτε. Παντού υπάρχει χειραγώγηση στα πάντα. Και μίλησα πριν για τον εγωισμό και θα εξηγήσω τι εννοώ. Ε, πόσοι από εμά έχουμε πει ότι ξέρεις κάτι, α, πρέπει να πάρω το καινούριο τηλέφωνο, γιατί θα με στην παρέα, θα με δούνε και θα πούνε wow, ή θα πάρω το παπούτσι το ακριβό, τη τάδε μάρκα, ή θα πάρω το καινούριο αυτοκίνητο. Και φυσικά το τι θα φάμε από διαφημίσει, ειδήσει, σε όλα, στα πάντα, αν το σκεφτείτε, αν βάλετε και διαλογιστείτε, διαλογισμός, αρχαία ελληνική ε, λέξη, στην ουσία. Ε, Πώ να το πω, ε, ρίζα, διαλογισμός, Δηλαδή, διαλογισμός με τη διάνοια. Αν το διαλογιστείτε, θα δείτε ότι παντού έχει χειραγώγηση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να καταλάβουμε ότι υπάρχει χειραγώγηση. Δεν θα σταματήσει η χειραγώγηση. Εμείς πρέπει να κατανοήσουμε ότι η χειραγώγηση υπάρχει και ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να την αντιμετωπίσουμε εντός ή εκτός εισαγωγικών. Ε, Παραδείγματο χάρη, άλλο. Πείτε ότι εγώ βγαίνω πούμε, με, ένα, με τρίπια μπλούζα έξω. Και ωραία, και τι έγινε. Θα αλλάξει κάτι. Θα με πούνε ρακένδετο, θα με χαρακτηρίσουν. Θα με... Ωραία, και τι έγινε. Δεν το λέω ότι πρέπει να ζήσουμε στα βουνά και ότι πρέπει να είμαστε απολύτιστοι ή να μην αγοράζουμε ρούχα ή οτιδήποτε. Απλά θέλω να πω ότι η χειραγώγηση μα βάζει στο μη συνειδητό μα καταστάσει και πράγματα υπερκαταναλωτισμός. Το πρώτο. Το βασικότερο. Επίση, άλλο ένα θέμα τη χειραγώγηση έχει να κάνει με τι ενέργειε και με, τον, με το ανθρώπινο σώμα γενικότερα. Ενέργειε, πώ επικοινωνούμε, με ποιου επικοινωνούμε κτλ. κτλ. Επειδή Αυτά τα θέματα τώρα δεν θέλω να τα θέξω. Κάποιοι που το ακούν αυτό ε, και έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα καταλαβαίνουν, θεωρώ. Κάποιοι άλλοι που δεν έχουν ασχοληθεί δεν καταλαβαίνουν και γι' αυτό τον λόγο δεν θέλω να τον πλέξω. Ε, αυτοί που καταλαβαίνουν, α μου πούνε αν του ενδιαφέρει τέτοιο βίντεο, γιατί και εγώ επειδή σχετικά πρόσφατα, ε, αρκε, λίγο καιρό έχω, κάνει, ε, έχω ξεκινήσει και ασχολούμαι με όλα αυτά και είναι πολύ ενδιαφέροντα και έχω μάθει πράγματα που δεν ήξερα και έχω κατανοήσει πράγματα μέσω αυτών. Λοιπόν, αν θέλετε, θα χαρώ πάρα πολύ να μου το γράψετε για να κάνω βιντεάκια σχετικά. Με ενέργειε και χειραγώγηση τη ενέργεια και όλα αυτά. Λοιπόν, κλείνει παρένθεση, μην κουράζω. Λοιπόν, η χειραγώγηση λοιπόν υπάρχει παντού. Το πρόβλημα είναι να συνειδητοποιήσουμε εμεί σε ποιο βαθμό θα την αφήσουμε να επεμβαίνει στην προσωπική μα ζωή, στην καθημερινότητά μα, στι αναστροφές μα με του άλλου ανθρώπου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν θα σταματήσουν να μα χειραγωγούν, δεν θα σταματήσει να γίνεται τίποτα. Γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Και είναι άλλο θέμα τώρα αυτό. Και όλα αυτά που γίνονται, γίνονται γιατί έτσι πρέπει να γίνουν. Ξαναλέω, είναι άλλο θέμα αυτό. Δεν είναι τη παρούση, δεν είναι για το συγκεκριμένο βίντεο. Όμω, εμεί αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να είμαστε λιγάκι πιο. να έχουμε λίγο περισσότερη αυτογνωσία και κατανόηση και ω προ τον συνανθρωπό μα. Γιατί στο τέλο, όλοι οι ίδιοι είμαστε. Και πέρα από ψυχέ κτλ., είμαστε όλοι οι ίδιοι. Στο τέλο τη ημέρα, όλοι το ίδιο πρόβλημα έχουμε πώς θα βιοποριστούμε, πώς θα κάνουμε την καθημερινότητα μας καλύτερη, πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας και όλα τα προβλήματα. Είναι ίδια. Απλά ο κάθε άνθρωπος, λόγω του ότι ζει με διαφορετικό τρόπο και έχει άλλα ερεθίσματα, έχει άλλες αντιδράσεις και άλλες προτεραιότητες. Δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό ακριβώς. Είμαστε στο τέλος το ίδιο. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος ούτε για διχασμούς, ούτε για μεταξύ μας προβληματισμούς, ούτε τίποτα. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μέχρι τώρα στο βίντεο. Ε, αν σας άρεσε, είπαμε κάνετε like, κοινοποίηση και φυσικά εγγραφή στο κανάλι. Και πάλι ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους.